Από την Πηλαία δεν ακούει κανένα, σε πιάνουμε ρε γιατρέ στην Πηλαία, όλοι από άλλοι. Πάντως δεν πάρε, δεν είναι περίεργο. Έχει μείνει στον κόσμο και το καταλαβαίνεις. Το κλάμα σου μετά από ένα χαμένο τελικό. Και όχι, ξέρω εγώ, στο τελικό στη Γενέβη είχε σκοράρει 33. Πολλούς, δεν θυμάμαι εγώ. Ναι. Θυμάσαι ένα που πήγε να μπει και νομίζαμε ότι είναι out και έκανε ένα περίεργο. Δηλαδή θυμούνται όλοι το κακό, αλλά ήταν, ξέρεις, όλοι οι ιστορίες, ας πούμε, φωτογραφίες εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, που κατεβάζεις. Για να μπει στο παλατάκι αυτή η φωτογραφία. Ναι, δεν κοιτάς τον παίκτη, κοιτάς κάτω και καλά να τον ψαρώσεις το κάνεις αυτό. Ότι εγώ δεν έχω και χρακ, ούτε θυμάσαι. Λοιπόν, γραμμή, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα Μπάνε. Καλησπέρα. Σε εύχομαι από την καρδιά μου ό,τι τραβάει η δική σου καρδιά να το πετύχεις. Σε ευχαριστώ. Αλλά μια που έτυχε τώρα και σ' ακούω, θέλω να με πεις πώς αισθανόσουν όταν έβαλες το παπούτσι εκείνο το μεγάλο και έπαιζες για τον ΠΑΟΚ και με το δαχτυλάκι σου πόσες ενέσεις έφαγες τότε και μας έκανες όλους περήφανους. Θέλω να τα ακούσω να μας τα πεις. Πώς αισθανόμουν, κοίτα, η σκέψη μου πάντα ήταν ότι πρέπει να βοηθήσω την ομάδα με όποιο τρόπο μπορώ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν έβαζα ποτέ πάνω υγεία. Γιατί έπαιξες τη βάρος της υγείας. Αυτό δεν το κάνουν πολύ. Νομίζω ότι αυτό έχοψε λίγο και τα χρόνια της καριέρας μου, έτσι. Ναι. Γιατί όταν ταλαιπωρείσαι στην καριέρα σου, κάπου αντί να πες μέχρι 37-38, το σωστό, δηλαδή. Σωστό. Αλλά τουλάχιστον αυτά που ήταν, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλα για το πάλι. Και τα χαίρομαι, δεν μετανιώνω να τίποτα. Αυτό, γι' αυτό και εμείς τα θυμόμαστε και δεν φεύγουν από το μυαλό μας. Το παπούτσι τι νούμερο ήταν, το ένα και τι ήταν το άλλο. Ήταν 2-3, ένα αυτό που ήταν το πόντι ήταν 2-3 νούμερα παραπάνω. Μεγαλύτερο. Ό,τι επιθυμείς να το βρεις. Ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Καλησπέρα, γιατρέ, καλησπέρα, Μπάνε. Καλησπέρα. Γιατρέ, βασικά δεν θέλω να πω πολλά για τον Πέλεβης, όσοι άλλες θα τα πούνε και οι υπόλοιποι. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Γιατρέ, ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπες εσύ. Έμεινε το κλάμα του Πρέλεβη στο τελικό που χάθηκε και όχι η χαρά του στο τελικό που κερδίσαμε. Το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, του 92 έχει κάποιες. Την Τεργέστη, ας πούμε, επίσης. Αλλά ωραία. Εκείνο που έμεινε ήταν. Άμα θυμάσαι τότε, εκείνη την περίοδο, μπορεί να είχαμε συγχρόνως δύο σημαίες τότε. Μία σημαία ήταν το δικό μας το παιδί, υποτίθεται ο Έλληνας, ο Φασούλας, και μία άλλη σημαία ήταν το ξένο το παιδί, το οποίο ήρθε να παίξει και έκλαιγε για τον ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν μάλλον ποιος συμπεριφέρθηκε καλύτερα εκείνη την περίοδο και τι έμεινε στην ιστορία, τα ξέρουμε όλοι. Ίσως γι' αυτό ο Μπαν έμεινε κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν ξέρω τη γνώμη σου. Τη δική μου. Και τη δική σου και του Μπάνε, άμα θέλει να μιλήσει στον Μπάνε, αν και δεν μπορεί να μιλήσει στον Μπάνε. Έχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση με τον Φασούλα και βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από εμάς, γιατί ήταν μέσα στην ομάδα. Όπως και μιλάμε, ρωτήσω τώρα κάτι για το ραδιόφωνο. Εγώ τα βλέπω πολύ διαφορετικά από ό,τι εσύ που είσαι απ' έξω, αλλά πάσε ρωτήσω, εγώ έχω μιλήσει. Τέλος πάντων, και εμένα η άποψή μου ήταν οι ενέργειες, ό,τι ενέργειες έκανε στον Ψακ τότε ο Φασούλας, ήταν για το όφελός του. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, κάποιος δεν ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Στην προηγούμενη περίπτωση ο Μπάνε Πρέλεβης, και ίσως γι' αυτό ο Μπάνε έμεινε περισσότερο από ότι κάποιοι άλλοι. Που ήταν και δικά μας παιδιά, επαναλαμβάνω, έτσι. Έγινε φίλε. Έγινε. Καλή επιτυχία, Μπάνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπάνε, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Μία ερώτηση να σου κάνω. Μπάνε, θέλω πολύ ωραία. Πρώτα χαιρετάω λιμάνι και μετά εσένα. το μάτσε στη Μαδρίτη την ημέρα, μάλλον τις ημέρες που πέθανε ο Μαρτίν, το θυμάσαι. Το θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Στο ξενοδοχείο πίσω από τον μπαρ τι ψηρίζατε με το Φασούλα, μπορείς να μου πεις. Πόνα τιμητό. Κοίτα, δυσκολεύομαι να τιμητώ το παιχνίδι, αλλά θυμάμαι επειδή ήταν εντάξει ένα γεγονός άσχημο. Ναι. Τώρα τι μιλούσαμε. Τέλος πάντων, χιουμοριστικό ήταν αυτό. Μάλλον ξηρούς καρπούς παίρνατε. μάλλον, ναι. Αυτό που ήθελα να σου πω, Μπάνε, είναι το εξής. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να αποφασίσεις και να κάνεις. Είσαι μέσα στην ψυχή των ΠΑΟΞΙΔΟ, να το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις μάλλον και το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά κυρίως θα ήθελα να σου ευχηθώ τα δύο βλαστάρια που έχεις να τα χαίρεσαι, να τα δεις να μεγαλώνουν και να κάνουν αυτά που θέλουν πραγματικά και να τα καμαρούν συνέχεια παλικάρα μου. Βέβαια, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, γεια. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα, Μπάνε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, γιατρέ μου. Σωστός. Άκουσε. Έλα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτές τις στιγμές που μας έχεις χαρίσει τόσα χρόνια που έδωξες μπάσκετ στην ομάδα μας. Μεγάλωσαμε μαζί σου. Εγώ είμαι 34 χρονών. Έχω κλάψει πολλές φορές, αλλά έχω χαρεί απεριόριστες φορές μαζί σου. Και τι να πω, θέλω μια φορά, αν μπορείς, να έρθεις να κάνεις μια εκπομπή με τον γιατρό και να θυμηθούμε τα παλιά, να μας πεις κάποιες ιστορίες από τα παιχνίδια που έχεις δώσει με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα. Μπάνε, σου φίλε, ο Μπάνε δεν είναι τόσο μελό, δηλαδή είναι πιο ψυχρός ως άνθρωπο. Σε καταλαβαίνω, αλλά. Ναι, ξέρεις, να τον αρέσει να βλέπει το επόμενο, δηλαδή τώρα το παρελθόν του, ό,τι έζησε. Θα ήταν ωραίο και για τα νέα τα παιδιά που είναι 22-23 χρόνια και δεν προλάβανε, ας πούμε, να δουν τον Μπάνε όπως τον βλέπαμε εμείς που ήμασταν λίγο πιο μεγάλοι τότε. Να μάθουν και να μάθουν 5 πράγματα για τον Μπάνε. Ευτυχώς υπάρχει ίντερνετ, YouTube. Υπάρχουν τώρα, σίγουρα, μέρες, αλλά όπως θέλει να ασχοληθεί, ασχολείται. Σε μια εκπομπή με τον γιατρό δίπλα που κάλυπτε και το ρεπορτάζ του μπάσκετ τότε, θα ήταν καλύτερο. Αυτό είναι εύκολο, δεν είναι. Εύκολο, ναι. Είναι εύκολο. Θα χαρώ πάρα πολύ να το ακούσω και να είσαι μια μέρα στην εκπομπή να σε ακούμε. Γιατί ακούμε κάθε μέρα τον γιατρό και ενημερωνόμαστε. Να σε καλά, φίλε. Όχι, ενημερώνεσαι από την αγάπη μου. Υπερβάλλει αυτό. Την αγάπη μου. Να σε καλά. Yeah. Τώρα να ρε πάνε, αυτό έλεγα. Υπάρχει, α πούμε, και το τρίποντο με τον Άρη από το κέντρο, το θυμάσαι. Αυτό το θυμάμαι, ναι. Εκείνο, ναι. Πάλι εικόνα με, δηλαδή χθες που το μίλησα με δύο-τρεις φίλους μου, είδες τώρα κι εσύ στο Facebook να πούμε τα κλάματα. Δεν ήταν με το τρίποντο με τον Άρη, να πούμε, ήταν το. Το τρίποντο με τον Άρη, αυτό μου το λένε Αριανή συνέχεια. Ναι. Ήταν βήματα, δεν ήταν. Άσε ρε τώρα, τι βήματα. Αυτές ερωτήσεις, ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Strike stop δεν ήταν τώρα, ήταν βήματα. Κοίτα, ο διαιτητής τι. Άσε τον διαιτητής τώρα. Εδώ του έδωσε ένα πρωτάθλημα με ένα φάουλ στο Σέλλες Μαϊμού που δεν υπήρχε. Δηλαδή μην λέμε τι έδωσε ο διαιτητής. Άμα είναι έτσι και το σπάθα να πούμε. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, εντάξει. Και ήταν ή δεν ήταν. Βήματα. Ναι. Ούτε που θυμάσαι. Πετούσε εκεί, δεν. Μπήκε μπάλα. Σωστό. Λοιπόν, γραμμή, ναι. Ο Μπάνε Μπάνε. Ο Μπάνε Μπάνε. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Μπάνε, αυτό είναι το πιο λακωνικό σύνθημα που υπάρχει. Πώς είχαν οι Σπαρτιάτες του Μολόν Λαβέ. Εμείς είχαμε 2-3 φωνή τα ίδια στη σειρά και το όνομά σου. Και ήταν σύνθημα ολόκληρο. Για να ταιριάζει με την ψυχοσύνθεση, κατάλαβες. Ναι. Μπάνε, καλησπέρα. Επικό σύνθημα. Και καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα επιτυχία την έχει σίγουρη, αν και αυτό καμιά φορά γίνεται μπούμεραγκ. Γιατί λένε αυτό είναι σίγουρο, δεν το ψηφίζουμε, ξέρεις. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, όπως κυκόρισε πρόσφατο διαγωνισμό, έτσι, την πρωτιά. Απλά είσαι σε περιοχή περίεργη, δηλαδή εκεί τώρα τους απασχολεί μόνο πότε θα έχουν νερό στην πισίνα και κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις. Αν είσαι λίγο πιο κεντρικά εδώ σε λαϊκές γειτονιές, Τούμπες και τέτοια, θα ήσουν εντάξει, δεν συζητάμε για πρωθυπουργό. Αθλητισμός είναι ο ίδιος για όλους. Να σε έχουμε πάντα κοντά στην οικογένεια του ΠΑΟ και στο μπάσκετ και στα διοικητικά στο μέλλον. Σε χρειαζόμαστε γιατί είσαι ένας άνθρωπος που πρόσφερε, που έκανε φιλάθλους, που έγραψε ιστορία στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Είσαι σημαία. Ό,τι και να λέμε είναι λίγα. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επόμενος. Έχουμε και επόμενο, ναι. Καλησπέρα, Μπάνε. Καλησπέρα, γιατρέ. Είμαι ακριβώς αυτός ο οποίος είναι με τις πισίνες. Είμαι από το Δήμο Πανοράματος. Είναι ο λόγος που θα πάω να ψηφίσω γιατί δεν θα πήγαινα. Πραγματικά όταν το έμαθα ότι θα πάει ο Μπάνε, θα κατέβει σε εκλογές, ήταν ένας λόγος και είναι ένας λόγος που θα πάω να ψηφίσω. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια Αριανών, αλλά ήταν ο λόγος που έγινα ΠΑΟΚ. Σωστός, μπράβο. Και ήταν η μεγάλη πίκρα του πατέρα μου. Πιτσιρικάς τότε που ήταν τα δύσκολα χρόνια για τους παοξίδες όσον αφορά το μπάσκετ, όχι για την μπάλα φυσικά. Παρά τις πίκρες, ας πούμε, όποιες πίκρες είχαμε με το ακατανόμαστο, δεν θέλω να το πω καν. Ήταν ο λόγος που έγινα ΠΑΟΚ. Πραγματικά και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μας έχει δώσει μεγάλες χαρές. Είμαι από τους φιλάθλους του μπάσκετ. Μπασκετικός δηλαδή παοξής, αν και ασχολούμαι και ενεργά με την μπάλα. Τον ευχαριστώ, τον εύχομαι ό,τι καλύτερο στην προσωπική αλλά και στην καινούργια έτσι, καριέρα, ας το πούμε, που ξεκινάει. Και μακάρι να τον δούμε, όπως είπε και ένας πολύ πιο προηγούμενος φίλος, να τον δούμε και σε κάποιο διοικητικό σχήμα στην ΚΑΕ. Το εύχομαι δηλαδή και σίγουρα θα είναι επιτυχημένος. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο Μπάνε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
Έγινε. Και αν μείνει ποτέ από νερό στην πισίνα, τηλέφωνο. Εδώ έχουμε μέσα. Να σε καλά. Να σε καλά. Έγινε, λοιπόν, για επόμενη γραμμή. Πώς έχουμε, δόκτωρά μου? Άλλες δύο. Θα ακούσουμε αυτές τις δύο που περιμένουν. Τρεις. Άντε τις τρεις. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Μπράνισλαβ και καλησπέρα και στον γιατρό. Μπράνισλαβ, σωστός, σε έπιασε με τη μία, είσαι γίγαντας. Αυτό λέει που ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι 34, όταν ήμουν στα δυτικά μου χρόνια ευτυχώς που είχε τον μπάσκετ, γιατί πραγματικά τότε στην Τούμπα τα πράγματα ήταν άσχημα. Σίγουρα θυμόμαστε όλοι το τρίποντο με τον Άρη που χάναμε δύο πόντους και κερδίσαμε με έναν. Σίγουρα θυμόμαστε στον τελικό που με ένεση έπαιξε και έβαλε 31 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Γενέβη, ναι, τους 33 τίτλους, στη Γενέβη, θυμάμαι εγώ. Τους τίτλους δεν θα ξεχάσω που πλακώθηκε, δεν είναι καλό μεν, αλλά έδειξε τη ματιά του και τον χαϊδεμένο του ελληνικού αθλήματος, τον Γκάλι, τον έδιρε και λίγο. Και εκείνη τη στιγμή θα μου μείνει ξύπνη. Και αυτό που θέλω να πω, έχω ένα παράπονο μεγάλο και από τα μήνυα έξω αλλά και από εμάς κόψιδες. Όλοι αναφέρουμε το μεγαλύτερο αθλητή που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα στον μπάσκετ, τον Γκάλι. Έχω διαφορετική άποψη, θα μου επιτρέψει να την εκφράσω. Ο Γκάλ ήταν πολύ καλός επιθετικά. Ο Φρέλεβ ήταν καλύτερος επιθετικά διότι είχε και το τρίποντο, κάτι που άλλο δεν το είχε. Και επίσης ο Μπράνισλαβ είχε και την άμυνα. Ο πιο ολοκληρωμένος αθλητής. Με τη μεγαλύτερη διάρκεια και τη μεγαλύτερη πίστη στην ομάδα που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα είναι ο Φρέλεβ. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μπάνης θα διαφωνήσει μαζί σου, θα τον ακούσουμε. Να σε καλά, φίλε. Όποτε έπρεπε έπαιξε. Στην άμυνα ήσουν λίγο. Κοιτάξτε, η άμυνα είναι θέμα ανάλογα ποιος είναι προπονητής και πόσο σε πιέζει να παίζεις άμυνα εκείνη τη στιγμή. Γιατί άμυνα μπορούν να παίξουν όλοι, γιατί είναι θέμα διάθεσης βασικά. Προσωπική άμυνα. Δεν χάνεις όμως, δεν πάει να σου πω κάτι. Ενέργεια, δηλαδή όταν έχει ο προπονητής ένα όπλο σαν και σένα, άμα σε ψοφάει. Χάνεις. Τρέχα και κάνε. Γι' αυτό σου είναι απόφαση του προπονητή πόσο θα σε αφήσει να λουφάρει στην άμυνα. Τότε. Τώρα πλέον δεν υπάρχει παίκτη. Ωραία, τώρα δεν θα ξεφύγει όμως. Ποιον Έλληνα παίκτη θα έβαζε στην κορφή, ας πούμε, της... Αυτή τη στιγμή. Από όλους όσους έχεις δει μέχρι τώρα. Πιο ολοκληρωμένος παίκτης τότε ήταν ο Φάνης. Ο Χριστοδούλου. Ολοκληρωμένος. Έπαιξε από ένα μέχρι πέντε όλες θέσεις. Όπως και τώρα είναι Διαμαντίδης. Γιατί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και το μπάσκετ έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Και ο Διαμαντίδης κάνει τα πάντα στο γήπεδο. Ό,τι υπάρχει. Αυτά και που φαίνονται και που δεν φαίνονται. Όπως και ο Φάνη μπορούσε να το κάνει. Λοιπόν, τελευταία γραμμή, γιατρέ μου, ή δύο έχουμε. Δύο γραμμές. Άντε και τις δύο, θα φάμε και δύο λεπτά την επόμενη εκπομπή, ναι. Έχεις κανένα λόγο, τίποτα προεκλογικό να μοιράσεις? Όχι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Γιατρέ, από τον πρόλογο σου, εγώ είχα καταλάβει, νόμιζα τον Τζέκο ότι θα έχει. Τον Αλυταρά. Ναι. Το πιο πολυτραγουδισμένο αθλητή στον ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει να συμφωνεί και ο Μπάνες αυτό, έτσι. Καλά, και εγώ το θυμάμαι εκείνο το τρίποντο που είχες βάλει, Μπάνε, το είχα πανηγυρίσει στο τελικό με τη Ρεάλ και μετά μας μαύρισε τις ψυχές όλους. Ήθελα να σε ρωτήσω απλά, πιστεύεις ότι υπάρχει οργάνωση γενικότερα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, γιατί στον ΠΑΟΚ τώρα προσωπική μου γνώμη δεν υπάρχει καμία οργάνωση, να δουλέψει ο ΠΑΟΚ όπως δουλεύει η Παρτίζαν. Να βγάζει δηλαδή παίχτες από τα φυτώρια του, να τους κρατάει 2-3 χρόνια και να, αν φυσικά μπορέσει να κάνει τόσο καλή δουλειά όσο κάνει η Παρτίζαν, να τους πουλάει και να ανανεώνει, να παίζει Ευρωλίγκα, να φτάνει στους 16, να φτάνει στους 8. Ξέρεις τι είναι το πιο πρώτο και βασικό πράγμα που λείπει σε εμάς και γενικά εδώ? Είναι υπομονή. Για να δημιουργήσεις παίκτη θέλει χρόνια δουλειάς. Και δεν ξέρεις πότε θα σου βγει. Πρέπει να παίξει. Όταν σπρώχνεις ένα παίκτη να παίζει, αναγκαστικά υποφέρει η ομάδα. Απλά Μπάνερ, στο λέω γιατί πλέον έτσι, εκεί που έχει καταντήσει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ας πούμε, πιστεύω ότι αν δει ο κόσμος κάτι, ας πούμε, μια οργανωμένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα κάνει υπομονή. Το θέμα είναι ότι άτομα σαν εσένα, ας πούμε, πρέπει να πλαισιώσουν τέτοιες προσπάθειες. Ναι, εντάξει, τέλει, κοίτα, επειδή δεν είναι στο χαρακτήρα μου να κριτικάρω κανέναν, νομίζω ότι ο καθένας που ασχολείται κάνει ό,τι μπορεί καλύτερα. Εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Και άλλου, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Τώρα το θέμα είναι το καλύτερο πόσο είναι, πόσο καλό και πόσο φτάνει αυτό το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Έγινε. Σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνει. Σε ευχαριστούμε για όλα. Λοιπόν, και τελευταία γραμμή για σήμερα.